Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε όπως κάθε απόγευμα παρέα στην κουζίνα. Ο Αλέξανδρος και ο Γιώργος. Τι κάνεις? Κάνω. Στα πράσινά σου σήμερα. Κοτόπουλο. Κοτόπουλο κάνεις. Κάνεις κοτόπουλο με κουσκούς, φοβερή συνταγή, αρκετά υλικά, τα οποία θα σας τα διαβάσει ο Γιώργος. Για να δούμε λοιπόν τα αρκετά υλικά. Είναι πολύ ωραία και εύκολη. Είναι ωραία, είναι εύκολη. Κοτόπουλο με μεσογειακό κουσκούς λοιπόν. Και θέλουμε 400 γραμμάρια πουτάκι κοτόπουλο, ένα κουταλάκι πάπρικα, ένα σφινάκι λευκό κρασί, μία κουταλιά ελαιόλαδο, 20 γραμμάρια βούτυρο, αλάτι, πιπέρι. Και για το κουσκούς θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια κουσκούς, 200 γραμμάρια νερό, 2 κουταλιές ελαιόλαδο, ένα κολοκυθάκι, μία ντομάτα, 2 φρέσκα κρεμμυδάκια, μία κίτρινη πιπεριά, 2 κουταλιές μαϊντανό, 100 γραμμάρια φιλαδέλφια με φέτα και αγγούρι, 70 ml ζωμό λαχανικών, αλάτι και πιπέρι. Θέλω να μου πεις πόσο χρόνο θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε γύρω στα 15 λεπτά. Α, λίγο. Εντάξει. Και πόσα χρήματα θα χρειαστούμε τη μερίδα? 3 ευρώ και 20 λεπτά. Εντάξει, είναι πάρα έχει πολλά τα υλικά. Είναι αρκετά υλικά. Λοιπόν, αφήνουμε τις σημειώσεις μου στην άκρη και πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε το κουσκούς. Ωραία. Πολύ βασικό. Εντάξει, έχουμε τα 200 γραμμάρια λοιπόν κουσκούς, τα οποία μου τα βάζει σε αυτό το μπολ. Αμέ. Και εγώ έχω εδώ 200 γραμμάρια ζεστό νερό. Και το, το οποίο εκεί το πέρα. Ρίχνω. Πάρε ένα κουτάλι. Ναι. Εδώ. Είναι μετρημένο. Το ανακατεύει. Λίγο, να πάει το νερό παντού. Ναι. Και όπως είναι ζεστό, σταματάς. Ναι. Και το κλείνουμε καλά. Πολύ καλά, με μία μεμβράνη, έτσι ώστε να κρατήσει θερμοκρασία. Βλέπεις, κοίτα πώς γίνεται μέσα. Θέλω αμέσως. Δολώνει. Και αυτό θα αρχίσει σιγά σιγά να φουσκώσει. Όταν φουσκώσει και απορροφήσει όλο το νερό, εδώ είναι το tip για να γίνει ωραίο σπυρωτό το κουσκούς. Ναι. Εντάξει. Πρέπει κατευθείαν με μία πυρούνα να το ανακατέψεις μετά. Μάλιστα. Για να μην σβολιάσει. Και εδώ δίπλα σου έχω το έτοιμο. Βλέπεις. Βέβαια, δες το πώς έχει γίνει. Θα το δούμε μετά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Εγώ θα ψιλοκόψω γρήγορα εδώ τα κρεμμυδάκια μου. Ωραία. Θέλεις να σου φτιάξω εγώ τη σάλτσα, να την έχουμε. Μπορείς να αρχίσεις να φτιάχνεις τη σάλτσα. Αυτό θα κάνω, παιδιά. Λοιπόν, θα πάρω το φιλαδέλφια με φέτα και αγγούρι, σωστά, και θα βάλω τα 100 γραμμάρια μέσα. Ναι, ναι. Τη μισή συσκευασία. Ακριβώς, στο μίξερ, εντάξει. Θα προσθέσω το ζωμό μας. Αλατάκι σκοτεινό πιπέρι. Και θέλω ταυτόχρονα να γίνεται στο τηγάνι το μεγάλο που έχω βάλει να ζεσταθεί, να μου βάλεις λίγο ελαιόλαδο, γιατί εκεί θα σοτάρω εγώ. Ωραία. Τις πιπεριές, το φρέσκο το κρεμμυδάκι. Εδώ. Βάζουμε λοιπόν φρέσκο κρεμμυδάκι, κολοκυθάκια, εντάξει, και τις κίτρινες πιπεριές. Αυτό θα είναι το μείγμα μας, θα βάλουμε μέσα στο κουσκούς, Γιώργο. Εγώ έχω ρίξει ήδη το τυρί κρέμα. Τέλεια. Ανακατεύω καλά, να μαλακώσουν λίγο τα λαχανικά μου. Επαναλαμβάνω, κρεμμυδάκι, κολοκυθάκι, πιπεριά, λίγο αλάτι, λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Εντάξει. Αυτά όπως είναι ζεστά, θα τα βάλουμε μετά μέσα στο κουσκούς και ταυτόχρονα θα βάλουμε την ντομάτα μας. Εντάξει. Μετά θα τα ανακατέψω στο τέλος και περιμένουμε λίγο να μαλακώσουμε εδώ τα λαχανικά μας. Και εσύ ανακατεύεις καλά να γίνει σάλτσα. Ωραία, αυτά λοιπόν είναι έτοιμα. Ωραία. Η σάλτσα σου είναι έτοιμη. Ναι. Λοιπόν, αυτό εκτός από μίξερ, ναι, είναι και κάτι άλλο, ξέρεις, ε. Ναι, εγώ ξέρω, εσείς ξέρετε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πώς λέγεται το site για να στείλεις συνταγές. www.megatv.com κάθετος παρέα στην κουζίνα. Τι κερδίζουν αν στείλουν καλή συνταγή? Κερδίζετε το αγαπημένο σας τι κρέμα για ένα χρόνο. Και τι άλλο? Α, ναι, και την ευκαιρία να έρθετε να μαγειρέψετε μαζί μας. Ακριβώς. Αυτό το πω, η τηλεπαιχνίδι αυτό με άγχωσε. Τι συνταγές πρέπει να στείλουν? Νόστιμες, οικονομικές, φιλαδέλφια συνταγές και πρωτότυπες. Είσαι πολύ σωστός. Φέρε ένα κουτάλι, μην το πατήσεις. Ανακάτεψε καλά. Να αρχίζω λίγο να ψιλοκόβω τον μαϊντανό μου. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Μαλαισίας? Κουάλα Λουμπούρ. Λοιπόν. Καλό, μ' αρέσεις. Λοιπόν, ψιλοκόβω λίγο μαϊντανό και θέλω εσύ το τηγάνι. Ναι. Γιατί το έζησα. Άχρε, Αλέξανδρε, αφεντημένο σήμερα. Παίζουμε σήμερα, είδες, έχει ανοίξει ο καιρός. Έρχεται το καλοκαιράκι. Λοιπόν, ψιλοκόβω εγώ το μαϊντανό μου, ναι, και θέλω να προσθέσεις λίγο ελαιόλαδο μέσα στο τηγάνι. Okay. Και να αρχίζεις να βάζεις το κοτόπουλο να το σοτάρουμε. Εντάξει, φτάνει. Ωραία. Είσαι okay. Μην το είχαμε μαρινάρει το κοτόπουλο, ε. Όχι, δεν χρειάζεται, θα το κάνουμε γρήγορα. Το ρίχνεις το, το ρίχνεις. Ρίχνεις μαζί και το βούτυρο με ένα κουταλάκι που θα σου δώσω. Αμέ. Για να πάρει γεύση. Ρίχνεις τη λίγη πάπρικα, αλάτι φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ανακατεύεις καλά, κύριε Καμπουτζίδη. Οκ, okay, κύριε Παπανδρέου. Α,
άσε μου, το δικό μου το επώνυμο, μην το λες πολύ. Λοιπόν. Αλάτι και πιπέρι. Και ανακατεύεις με τη ζύρινη κουτάλα, Γιώργο. Okay. Τέλεια. Πάρα πολύ. Αλάτι και πιπέρι, έριξες. Ναι, εννοείται. Θα ρίξω ακόμα λίγο αλατάκι. Θα ρίξω μία πέρα. Ωραία. Τέλεια. Αυτό το αφήνουμε να μαγειρευτεί. Βλέπετε εδώ το κουσκούς μας, τι ωραίο που έχει γίνει. Είναι όντως γρήγορο. Έχεις υποσχεθεί ότι είναι γρήγορη η συνταγή και είναι όντως γρήγορο. Αλλά οργανωθήκαμε και καλά. Έκανα εγώ τη σαλτσούλα μου. Το παιχνίδι σου το... Πάει, τελείωσε. Πάει. Ρίχνω λοιπόν τη μισή σάλτσα μέσα στο κουσκούς. Ανακατεύω καλά για να πάρει ωραία γεύση και μου δίνει στο βαθύ το πιάτο να σερβίρω λίγο από το κουσκούς και όταν θα είναι έτοιμο και το κοτόπουλο, και το κοτόπουλο θα το ρίξουμε από πάνω. Εσύ ανακάτευε. Είσαι τέλειος. Μπράβο βρε Αλέξανδρε. Είδες, μια χαρά. Νόστιμο είναι, γρήγορο είναι, εύκολο είναι. Σβήνεις είναι και με... καλοκαιρινό νομίζω. Σβήνεις και με το κρασί, με τη γεύση. Και... Κάτσε λίγο να σοτάρω για να μαγειρευτεί. Ναι, γιατί άμα ρίξω και κρασί μέσα, εγώ δεν είμαι για σοτάρισμα μετά. Και αυτό το αφήνουμε. Το αφήνουμε γύρω στα 4 με 5 λεπτά. Mm-hmm. Από τη στιγμή που είναι μπουτάκι και το έχουμε κόψει σε μικρά κομμάτια, Γιώργο, γίνεται πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Γρήγορα. Εντάξει, okay. Θα το αφήσουμε λοιπόν να γίνει. Λοιπόν, βλέπει τι έχει γίνει. Ναι. Και θέλω εδώ να μου ρίξει λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό μέσα. Α, οκ. Okay. Δύο το χεράκι μου. Βάλε αρκετό. Όλο όσο έχει κόψει. Βάλε, ναι. Δεν είναι νοστιμιά, ταιριάζει. Είμαστε okay. Αυτό βέβαια το βάλω όλο σε ένα πιάτο να φανταστείς. Εντάξει, θα βάλω μερικά κομμάτια από πάνω κοτόπουλο. Και έχω βάλει σε ένα μπολάκι την υπόλοιπη σάλτσα. Ναι. Που μπορείς εσύ με ένα κουτάλι να μου ρίξεις λίγο από πάνω, αν θέλεις. Okay. Εδώ. Ας το βρίσκω. Τα έχω λερώσει όλα τα κουτάλια, θέλω να σου πω. Δεν πειράζει, πάρα από εδώ, πάρα από εδώ. Μην ανησυχείς. Θέλω να ρίξεις λίγο από πάνω. Ναι. Αυτό, γύρω-γύρω. Όχι, μια χαρά. Εντάξει. Θέλω να είναι καλλιτεχνική. Έλα ρε καλλιτέχνη. Έλα καλλιτέχνη. Όσο εσύ κάνεις καλλιτεχνία, εγώ θέλω να δοκιμάσω για να δω. Τέλεια. Τέλεια και καταπληκτικά. Έχω να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Για πες. Κάθε πότε παίζετε εκπομπή μας. Κάθε απόγευμα. Εδώ θα είμαστε. Αυτό το πράγμα. Παρέα στην κουζίνα. Κάθε απόγευμα εδώ λοιπόν. Με νόστιμες, με οικονομικές, με υγιεινές, με... Μαζί με τον Έξανο και τον Γιώργο, γεια σας. Γεια σας.